Είναι και η Τυρακόμη. Σφόδρα ενοχλημένη είναι η αγελαδοτροφή με το νέο διάταγμα και τις αναθεωρημένες ποσοστώσεις γάλακτος για το χαλούμι ποπ. Γι' αυτό και αρνήθηκαν να συναντήσουν την Υπουργό Γεωργίας χθες, κάνοντας λόγο για προηλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Εκ τούτου πήγαμε εκεί πέρα στο Βορειοανατολικό, πήγε ένα εξωυπουργός. Της είπαμε ότι είχαμε ένα χρειαστή συζήτηση. Από την ώρα που ήταν εικονική η συζήτηση που θα γίνεται απλώς για το θεατή, για να δικαιολογούν ότι τάχα δεν έγινε διαβούλευση. Με επιστολή τους οι αγελαδοτρόφοι ενημέρωσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη δυσαρέσκειά τους, ζητώντας νέα συνάντηση μαζί του. Είπαμε δεν χρειάζεται να ζητήσουμε, από την ώρα που παίρνετε αποφάσεις σε ρήμη μας και μας καλείτε απλώς για να μας πείτε τι θα αποφασίσετε, θεωρούμε ότι είναι αχρειαστό αυτό το πράγμα. Έντονα προβληματισμένοι με τις αλλαγές της ποσοστώσης είναι πάντως και οι Τυροκόμοι, οι οποίοι διαμηνύουν πως θα έπρεπε πρώτα να μετρηθεί το γάλα στην ολότητά του και μετά να ληφθούν αποφάσεις. Δεσμεύτηκε ότι σε 6 μήνες θα υπήρχε καταμέτρηση. Δεν έχει γίνει. Στο 19% μειώνεται η συμμετοχή του εγωπρόβειου γάλακτος στο προϊόν χαλούμι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης από τις 16 Αυγούστου έως και τις 15 Φεβρουαρίου του 2025, για τους μήνες δηλαδή με περιορισμένη γαλακτοφορία, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες του έτους από 16 Φεβρουαρίου έως και 9 Ιουλίου του 2025, το ποσοστό ανεβαίνει στο 30%. Μέχρι και τις 15 Αυγούστου του 2024 το ποσοστό διατηρείται στο 25%.